Σεβασμιότητοι Άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, ανοίγοντας πολλές φορές την κεντρική πύλη της Μονής και υποδεχόμενοι τους προσκυνητές, διακρίνουμε στα μάτια τους μια απορία, ένα ερώτημα. Τι είναι τελικά ένας μοναχός και ποιος ο ρόλος του μοναχισμού μέσα στον κόσμο? Ζώντας εντελώς διαφορετικά και έχοντας όλοι μας λίγο πολύ ξεκαθαρισμένες τις απόψεις μας για τον μοναχισμό, αδυνατούμε πολλές φορές να κατανοήσουμε τις απόψεις των επισκεπτών μας και να απαντήσουμε κατάλληλα. Για τον σύγχρονο άνθρωπο, ο μοναχισμός είναι ένα φαινόμενο ακατανόητο. Στην καλύτερη περίπτωση, οι άνθρωποι μας βλέπουν τον μοναχισμό σαν εκπολιτιστικό παράγοντα, σαν απαραίτητο στοιχείο για την επιβίωση του έθνους, που έπαιξε σημαντικό ρόλο στους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες, σαν γραφικό κίνημα κάποιων ιδεολόγων φανατικών, σαν καταφύγιο τους αποτυχημένους της ζωής κλπ. Κλπ. Οι απαντήσεις μας πολλές φορές κινούνται σε άλλο μήκος κύματος. Ίσως να λησμονούμε κι εμείς πως ο μοναχισμός, όπως και το Ευαγγέλιο, ήταν και παραμένει σκάνδαλο και μορία. Όπως σκάνδαλο και μορία παραμένουν τα λόγια του Ιησού Χριστού, «Οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ ουκ έστι μου άξιος, και οφειλών Υιόν ή θυγατέρα υπέρ εμέ ουκ έστι μου άξιος. Και όσου λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ουκ έστι μου άξιος. Ο ευρών την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν, και ο απολέσας την ψυχήν αυτού ένεκαινε μου ευρύσει αυτήν». Και η φράση βέβαια, «Η θέλης τέλειος είναι, ύπαγε πόλης όν σου τα υπάρχοντα και δός πτωχής, και έξι στη σταυρών εν ουρανό και δεύρω ακολούθημη». Αυτά τα ακατανόητα για τους πολλούς λόγια του Ιησού Χριστού ήταν που αναστάτωσαν εκατομμύρια καρδιές. Διέκριναν σε αυτούς τους λόγους μια προσωπική κλίση. Ένιωσαν το συγκλονισμό της αγάπης του Θεού, ανταποκρίθηκαν σε αυτή την αγάπη Του και αποφάσισαν να Τον ακολουθήσουν πιστά. Ούτε εισήν οι ακολουθούντες το αρνείο όπου αν υπάγει. Έχει επανειλημμένο τον εστί ότι ο μοναχισμός δημιουργήθηκε ως αντίβαρο στην εκοσμίκευση των χριστιανών. Όταν δηλαδή σταμάτησαν οι διωγμοί και η Εκκλησία έγινε η επίσημη θρησκεία του κράτους, άρχισε να ημειώνεται και η εσχατολογική συνείδηση των χριστιανών. Ο 4ος μετά Χριστόν αιώνα ήταν καθοριστικός για την επέκταση και διάδοση του μοναχισμού. Όπως κατά την περίοδο των διωγμών, οι μάρτυρες έδιναν με το αίμα τους τη μαρτυρία της Βασιλείας του Θεού, έτσι και τότε οι μοναχοί έγιναν διάδοχοί τους. Μάρτυρες Χριστού, μάρτυρες της Αναστάσεως, μάρτυρες της Βασιλείας Του. Μέσα στο μοναχισμό διασώθηκε, διατηρήθηκε και συνεχίζει να διατηρείται η εσχατολογική συνείδηση της Εκκλησίας ότι ο Κύριος εγγύς, ότι ο Κύριος έρχεται, μαράν αθά. Αλλά και ότι ήδη υπάρχει μυστικά ανάμεσά μας, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Με άλλα λόγια, ο μοναχισμός κρατάει ζωντανή την πραγματικότητα της Βασιλείας του Θεού σε έναν κόσμο που θέλει να την ξεχάσει. Ο μοναχός, εκτός από μάρτυρας της Βασιλείας του Θεού, είναι και μάρτυρας της Αναστάσεως. Με τη ζωή του δίνει τη μαρτυρία ότι ο Χριστός ανέστη και επομένως ο θάνατος νικήθηκε. Τρία είναι τα κύρια στοιχεία της ζωής του μοναχού, όπως μου έλεγε ένας παλιός ασκητής. Η γέννηση, η υπόσταση δηλαδή, η βάπτιση και η ανάσταση. Ο θάνατος είναι ένα απλό συμβάν. Ο αληθινός μοναχός ήδη έχει πεθάνει για τον κόσμο, γι' αυτό και φοράει το επανοκαλύμαυχο που είναι για πολλούς το σάβανό του και τα μαύρα ράσα που σημαίνουν την έκρωση. Ο Ρουμάνος ιερέας και συγγραφέας πατήρ Βίργιλ Γεωργίου με το δικό του ποιητικό τρόπο ερμηνεύει την κατανυκτική ακολουθία του μεσονυκτικού ως εξής. Μικρό παιδί παρακολούθησε την ακολουθία του μεσονυκτικού για πρώτη φορά στο κελί του γέροντα Μελχισεδέκ, ο οποίος του εξήγησε. Ο Θεός μας έχει προστάξει να προσευχόμαστε 7 φορές την ημέρα. Η πρώτη προσευχή που καθιερώθηκε από τον ίδιο τον Χριστό είναι η ακολουθία του μεσονυκτικού, διότι εκείνος μας είπε «Γρηγορείτε ουν, ουκ είδατε γάρ πότε ο Κύριος της οικίας έρχεται, ο ψε, η μεσονυκτίου, η ελεκτροφωνίας, η πρωί». Το μεσονυκτικό είναι στα αλήθεια μια γενική δοκιμή της Αναστάσεως των νεκρών και της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού στη γη. Ο πατήρ Μελχισεδέκ μου υποσχέθηκε να με πάει να παρακολουθήσω μια φορά την ακολουθία του μεσονυκτικού σε ένα από τα μεγάλα μοναστήρια που βρίσκονται στα βουνά μας. Μου είπε, τα μεσάνυχτα ακριβώς, όλες οι καμπάνες των εκκλησιών και όλα τα σήματα αρχίζουν να αντιχούν στον αέρα. Ξαφνικά,
Οι καμπάνες του Μεσονυχτίου συμβολίζουν τις άλπικες των αγγέλων που θα αντυχήσουν την τελευταία μέρα κατά την Ανάσταση των νεκρών. Ακούγοντας τις άλπικες των αγγέλων, οι νεκροί θα βγουν από τους τάφους τους. Όλοι, από εκεί που έχουν ταφεί. Αυτοί που πνίγηκαν θα βγουν από το βάθος των θαλασσών. Αυτοί που καταβροχθήθηκαν από τα άγρια θηρία θα βγουν από τις κοιλιές των ζώων. Και όλοι θα παρουσιαστούν μπροστά στο θρόνο του Χριστού που θα καθίσει ως κριτής, περιστοιχισμένος από τους αγγέλους. Τα μεσάνυχτα, ακούγοντας τις καμπάνες και τα σήμαντρα, οι μοναχοί που κοιμούνται στα κελιά τους, τα σκορπισμένα μέσα στο δάσος, γύρω από την εκκλησία, ξυπνούν από τον ύπνο τους, όπως οι νεκροί θα ξυπνήσουν στα νεκροκρέβατά τους. Και οι μοναχοί σηκώνονται από τα κρεβάτια τους και βγαίνουν από τα κελιά τους, ακριβώς όπως θα βγουν από τους τάφους τους. Οι μοναχοί όλων των μοναστηριών της γης σηκώνονται από τα κρεβάτια τους τα μεσάνυχτα και σπέδουν στην εκκλησία, όπου ο ιερέας, ντυμένος με τα άμφια του, τους περιμένει μπροστά στο θυσιαστήριο, όπως ο Χριστός θα περιμένει στο θρόνο του την έλευση των αναστημένων ανθρώπων. Κατόπιν, όταν όλοι οι μοναχοί είναι παρόντες, αρχίζει η ακολουθία του μεσονυχτικού. Πολύ ωραία γράφει ο Αρχιμανδίτης Ζαχαρίας από την Ιερά Μονή του Τίμιου Προδρόμου στο Έσεξ. Όπως ο Χριστός ήλθε στη γη και τον απορρίψαμε και επιπλέον έπαθε για μας έξω της παρεμβολής, έξω του κόσμου τούτου, έτσι και οι μοναχοί προσπαθούν να μιμηθούν αυτή την οδό. Βγαίνουν έξω από αυτόν τον κόσμο, έξω της παρεμβολής, για να συναντήσουν τον Χριστό. Αυτό προδίδει μια εσχατολογική προοπτική στην πορεία των μοναχών. Δηλαδή, γρηγορούντες προσβαίνουν τον νηφίο. Είναι έτοιμοι να τον υποδεχτούν. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να μην ραθυμίσουμε, καθώς περιμένουμε τον ερχομό του Κυρίου. Είναι ο μόνος τρόπος να διατηρήσουμε την έμπνευσή μας για τη σωτηρία μας. Ο μεγάλος και σπουδαίος Βυζαντινολόγος Στίβεν Ράνσιμαν έγραφε: «Ήταν ευλογημένα τα χωριά και οι πόλεις που είχαν κοντά τους ένα μοναστήρι». Και πραγματικά, είναι μεγάλη ευλογία, ειδικά στις κρίσιμες μέρες μας, όπου η εκοσμίκευση σαρώνει τα πάντα, να υπάρχουν τα μοναστήρια μας, όπου οι μοναχοί θα διασώζουν τη γνήσια ευαγγελική ζωή και ζωντανό το εσχατολογικό όραμα της Βασιλείας του Θεού. Θα θέλαμε βεβαίως όλοι τα πράγματα να ήταν πάντα έτσι, αλλά δυστυχώς η θεωρία απέχει πολύ από την πράξη και η πραγματικότητα να είναι διαφορετική από το όραμα. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για ένα νόμισμα ή για ένα έργο τέχνης είναι η παραχάραξη. Και η μεγαλύτερη απογοήτευση για κάποιον είναι να ανακαλύψει ότι ο θησαυρός που κατέχει να αποδειχθεί κάλπικος. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και να βάλουμε το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων, θα πρέπει να παραδεχτούμε πως ανέκαθεν, αλλά και στις μέρες μας, πολλές μορφές μοναχισμού αποδείχθηκαν κάλπικες. Πολλοί μοναχοί παρέκλειναν από το γνήσιο μοναχικό ήθος, πλανώντες και πλανόμενοι. Και οι παρεκκλήσεις αυτές είναι πολλές και διαφόρων ειδών ή κατευθύνσεων. Δεν θα σταθώ παρά μόνο σε μία, στην παρέκκληση και παρχάραξη από το εσχατολογικό μήνυμα και όραμα της Βασιλείας του Θεού. Πρώτον, αρκετοί μοναχοί ζουν και τρέφονται με την ερμηνεία των σημείων και των γεγονότων που ακούν να συμβαίνουν γύρω τους. Ακόμη και ασήμαντα θέματα ερμηνεύονται εσχατολογικά ως σημεία των εσχάτων χρόνων. Προς επίρρωση των λεγόμενων επιστρατεύονται οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, το Ευαγγέλιο, οι Λόγοι των Πατέρων και βέβαια η Αποκάλυψη. Δεν γνωρίζω στην ιστορία άλλο βιβλίο που να έχει προσεγγιστεί τόσο λίγο από τους πατέρες. Ο μεγαλύτερος ερμηνευτής της Αγίας Γραφής, ο Χρυσόστομος, δεν το αγγίζει καθόλου, αλλά τόσο πολύ από τους σύγχρονους ερμηνευτές προφήτες. Όλα τα σύγχρονα γεγονότα ανάγονται στην Αποκάλυψη. Έτσι η Αποκάλυψη, αλλά και ολόκληρη η Αγία Γραφή, έχει μετατραπεί σε ένα βιβλίο υπολογισμών, κάτι σαν ηλεκτρονικό υπολογιστή του άμεσου μέλλοντος. Αναρωτιέμαι σε τι διαφέρουμε από τους χιλιαστές. Το βασικό όπλο και μέσο που χρησιμοποιείται είναι η τρομοκρατία. Είναι η μέθοδος δοκιμασμένη. Η τρομοκρατία περνάει πολύ εύκολα και επηρεάζει άτομα με ασθενή πίστη, που δυστυχώς αποτελούν μια μεγάλη πλειοψηφία στο σώμα της Εκκλησίας. Με ενοχικούς φόβους, με νευρωτικές και ψυχωτικές διαταραχές και βέβαια σε άτομα που διακατέχονται από αρρωστημένες θρησκοληψίες και δυσιδαιμονίες. Θα αναφερθώ σε μια προσωπική εμπειρία. Ήμουνα 15-16 χρονών όταν μια γνωστή μου κυρία με πήγε να ακούσω το κήρυγμα κάποιου νεαρού τότε ιερομόναχου σε ένα διαμέρισμα στην Αθήνα.
μπορώ να πω εντυπωσιάστηκα από το ύφος, τον λόγο, τη γλυκύτητα, γενικά το χαρισμά του. Και οφείλω να ομολογήσω πως από αυτόν τον άνθρωπο άκουσα για πρώτη φορά για γεροντικό, έβρεγε την όφυλο καλία. Όμως πέρα από τα πνευματικά θέματα που ανέπτυσε, ευκαίρως ακέρως δεν σταματούσε να προειδοποιεί για τα δεινά που έρχονται, για τις σκοτεινές δυνάμεις που ετοιμάζονται, για τον Αντίχριστο που γεννήθηκε το 1962 και σε λίγο θα εμφανιστεί. Θυμάμαι τη φράση του που προκαλούσε ανατριχίλα σε όλους τους ακροατές. Πολύ φοβάμαι ότι αυτό το καλοκαίρι, 1968 τότε, θα είναι το τελευταίο μας. Δεν χρειάζεται να σας πω πως πολλοί τον ακολούθησαν φανατικά. Κάποτε αποσχίστηκε από το σώμα της Εκκλησίας, καταγγέλλοντάς την για ενδοτισμό, οικουμενισμό και όλα τα συμπαρομαρτούνται. Αυτό όμως που με ενοχλούσε και με ενοχλεί πάρα πολύ και σήμερα είναι το εξής. Αφού πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι το τελευταίο μας καλοκαίρι ή άντε το πρώτο τελευταίο, αναρωτιέμαι, γιατί ζητάμε από τους ανθρώπους και μάλιστα τόσο επιτακτικά να μας βοηθήσουν οικονομικά για να φτιάξουμε μεγάλο καθολικό, για να επεκτείνουμε τις πτέρυγες του μοναστηριού, για να στεγάσουμε το μουσείο κλπ. Πώς συμβαδίζεται η πίστη και η επιμονή μας, όχι όλων, ότι η Δευτέρα Παρουσία όπου να είναι θα γίνει και από την άλλη να σχεδιάζουμε ένα σωρό κτίρια, να ζητάμε οικονομική ενίσχυση από τους ανθρώπους, να μπαίνουμε σε προγράμματα της επάρατης και σιωνοκρατούμενης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως και δεν αρνούμε το γεγονός ότι η γενιά μας που επάνδρασε τόσα εγκαταλελειμμένα και καταστραμμένα μοναστήρια ήταν αναγκασμένη να κάνει τιτάνιους αγώνες για να τα συντηρήσει και ανακαινήσει. Μιλήσαμε και προηγουμένως για αυτό το θέμα. Δεν μπορεί να έχει κανείς αντίρρηση γι' αυτό. Το ερώτημά μου όμως είναι, μήπως χάσαμε το μέτρο και μήπως η κτηριομανία μας δεν συμβαδίζει με τα περί των εσχάτων ημερών φλογερά κηρύγματά μας? Μήπως δεν πολύ πιστεύουμε αυτά που λέμε και απλά τα χρησιμοποιούμε για τα φιλόδοξα οικοδομικά ή άλλα προγράμματά μας? Ένα δεύτερο σημείο που θα ήθελα να επισημάνω. Τα τελευταία 3-4 χρόνια με την οικονομική κρίση ακούγονται πολλές προφητείες για επικείμενο λοιμό. Πολλοί γέροντες και μοναχοί συμβουλεύουν επιτακτικά, μαζέψτε τρόφιμα γιατί έρχεται μεγάλη πείνα. Επιστρατεύτηκε μάλιστα και ο γέροντας Παΐσιος, ο οποίος κάπου λέει εμφανίστηκε και συνέστησε προμήθεια τροφίμων. Δεν ανήκω ούτε στους διορατικούς, ούτε στους προορατικούς για να πω αν έρχεται πείνα ή όχι. Όμως αναρωτιέμαι, είναι δυνατόν άνθρωποι σαν τον πατέρα Παΐσιο, πόλη του στη ζωή, την ελπίδα και τη φροντίδα, είχαν παραθέσει στην πρόνοια του Θεού να προτρέπουν τους χριστιανούς στη συλλογή τροφίμων για να επιζήσουν αυτοί και να πεθάνουν οι άλλοι? Είναι δυνατόν οι ιερείς και οι ιερομόναχοι που καθημερινά λειτουργούν και επαναλαμβάνουν σε όλους τους τόνους και τους ήχους την προτροπή εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα να συνιστούν στους πιστούς ένα τρόπο ζωής τόσο εγωκεντρικό και αντιχριστιανικό? Κάποιοι που υπάκουσαν και φοβιάστηκαν με τρόφιμα τα βλέπουν να λήγουν ή να σαπίζουν. Και κάποιος στην περιοχή μας γέμισε αποθήκες, σπίτια και σπηλιές ακόμα με τρόφιμα για να μην πεθάνει από την πείνα. Τελικά πέθανε από έμφραγμα. Και τα τρόφιμα βέβαια σάπισαν. Τρίτον, θα ήθελα να σταθώ και σε μια ακόμη παραχάραξη. Στη σύνδεση ταύτιση του εσχατολογικού μηνύματος της Εκκλησίας με εθνικά οράματα και αλυτρωτικά αιτήματα. Είναι γνωστή η προσφορά της Εκκλησίας στους απελευθερωτικούς αγώνες του έθνους. Και θα ήθελα και θα έλεγα αναγκαία. Πιστεύω όμως πως η ίδια η Εκκλησία έχασε. Η πίστη της και η προσδοκία της αλλοιώθηκαν. Το προσδοκό Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος μετατράπηκε σε προσδοκία και ελπίδα εθνικής αποκατάστασης, απελευθέρωσης, αλύτωτων πατρίδων, κατάκτησης της βασιλευούς των πόλεων κλπ. Κλπ. Βέβαια, η ιστορία παίζει πολλά παιχνίδια και όλα μπορούν να συμβούν. Όμως όλα αυτά τα οράματα πόρο απέχουν από το εσχατολογικό όραμα της Εκκλησίας. Άκουγα κάποια μέρα έναν υψηλά ιστάμενο κληρικό να απολογείται για την προσφορά της Εκκλησίας στον εθνοκαπελευθερωτικό αγώνα του 1921. Ήθελα να απευθύνω το ερώτημα. Τελικά ο μόνος λόγος ύπαρξης της Εκκλησίας ήταν η συμμετοχή της στον αγώνα του 1921? Ο Θεός πριν 2000 χρόνια ενανθρώπισε μόνο και μόνο για να δοξάσει το ελληνικό έθνος? Αφελή ερωτήματα, όσο αφελή είναι και τα ειδωλήγηματά μας. Δυστυχώς, παρόμοια οράματα και ειδωλογήματα δεν έχουν μόνο οι Έλληνες, αλλά και όλοι οι ομόδοξοι λαοί.
Με θλίψη επισημαίνω μια φοβερή αίρεση που κυοφορείται τα τελευταία 150 χρόνια και που ελάχιστους από εμάς ανησυχεί. Σήμερα ανησυχούμε για ένα σωρό αιρέσεις, κατακρίνουμε τους πάντες για ενδοτισμό και προδοσία της πίστης, για παραχάραξη των δογμάτων και της παράδοσης. Πολλές τοπικές ορθόδοξες εκκλησίες ζουν κάτω από την τρομοκρατία υπερφύαλων ζηλωτών μοναχών που λειτουργούν ως εισαγγελείς, καταγγέλουν τις πανερέσεις, βασανίζοντας το σώμα της εκκλησίας. Δεν είδα όμως κάποιον να μιλάει για τη φοβερή αίρεση του εθνοφιλετισμού, που είναι τορπίλη στα θεμέλια της εκκλησιολογίας και γενικότερα της ορθόδοξης εκκλησίας και θεολογίας της. Κανείς δεν ανησυχεί που η αίρεση του εθνοφιλετισμού, αν και καταδικάστηκε σε πανορθόδοξη σύνοδο, οδήγησε τελικά στις εθνικές εκκλησίες και δικαιοδοσίες. Στις δυτικές χώρες, κάθε εθνική εκκλησία, το ξέρετε, έχει το δικό της επίσκοπο. Αυτή η αντικανονικότητα, η σαφής παραβίαση των ιερών κανόνων, δεν φαίνεται να μας ενοχλεί. Η αρχαιρετική προσευχή του Ιησού, το αγωνιώδες αίτημά του είναι απέντες ενώσει, δεν ξέρω τι σχέση μπορεί να έχει με τα ιδεολογήματά μας. Κάθε συνέδριο, ειδικά ένα μοναστικό συνέδριο, είναι μια ευλογία Θεού και ευχαριστούμε θερμά τον Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Λευκάδος και Ιθάκης κύριο Θεόφιλο και τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Φανερωμένης κύριο Νικηφόρο και όλους τους διοργανωτές για την διοργάνωση αυτού του συνεδρίου. Είναι μια ευλογία γιατί μας δίνει τη ευκαιρία να συναντηθούμε επί το αυτό, να συμπνευματιστούμε, να καταθέσουμε τις εμπειρίες, τις αγωνίες, τους προβλεπισμούς μας και να προδούμε σε μια γνήσια αυτοκριτική. Επιτρέψτε μου λοιπόν, τελειώνοντας, να καταθέσω στην αγάπη σας μερικά ερωτήματα και προσωπικά που προσωπικά με βασανίζουν και απορρέουν μετά από όσα ανέφερα στην εισήγησή μου. Μήπως στις βεβαιότητές μας χρειάζεται να βάλουμε και κάποια ερωτηματικά? Όταν σπουδάζαμε στις ιερατικές και θεολογικές σχολές, οι καθηγητές μας μιλούσαν για τα θεολογούμενα, για θέματα δηλαδή που δεν υπάρχει συμφωνία των πατέρων, σαφής και ακριβής διδασκαλία της Εκκλησίας μας, αλλά διαφορετικές προσεγγίσεις. Έχω την αίσθηση ότι κάποιοι αδελφοί έχουν αναγάγει τις δικές τους θέσεις γύρω από τέτοια θέματα σε δόγματα που δεν χωρούν αμφισβήτηση. Μήπως όμως και κάποιοι άλλοι αδελφοί που κρατούν τις επιφυλάξεις τους και έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις θα πρέπει να είναι κατά πάντα σεβαστοί και όχι επικίνδυνοι αιρετικοί ή εχθροί της ορθόδοξης πίστης? Μήπως η μέθοδος του εκφοβισμού και της τρομοκρατίας δεν είναι ούτε ορθόδοξη, ούτε χριστιανική, ούτε μοναχική, ούτε ποιμαντική μέθοδος? Τα πολιτικά κόμματα και οι ολοκληρωτισμοί αυτή τη μέθοδο χρησιμοποιούν για να συσπυρώσουν τους οπαδούς τους. Αλλά μια τέτοια μέθοδος δεν έχει και δεν μπορεί να έχει θέση στον χώρο της Εκκλησίας. Όταν ένας άνθρωπος μεγαλώνει σε κλίμα φόβου και τρομοκρατίας και το περιβάλλον του τον παιδαγωγεί με ένα θεό μπαμπούλα και τιμωρό, αυτό το θεό κάποτε θα τον αρνηθεί ή θα οδηγηθεί σε σοβαρές ψυχικές διαταραχές. Και δυστυχώς αυτή την κατάληξη την έχουμε δει αρκετές φορές στις λεγόμενες χριστιανικές οικογένειες. Μήπως ο ρόλος μας μέσα στο σώμα της Εκκλησίας δεν είναι να γίνουμε φύλακες των εθνικών συνόρων, αλλά έργο και λόγο να δείχνουμε την Άνω Ιερουσαλήμ? Ουγαρέχομεν μένουσαν πόλην, ο δε μένουσαν πόλην, αλλά τη μέλουσαν επιζητούμεν. Μήπως τέλος είναι ανάγκη να διαβάζουμε πού και πού την ακολουθία της κουράς μας, για να θυμόμαστε τις υποσχέσεις που δώσαμε και τα οράματα με τα οποία ξεκινήσαμε? Χριούν σε αρξάμενον της οδού της απαγούσης επί την βασιλεία των ουρανών, μη στραφήνει στα οπίσω, ουγαρέφετος έσυ εις την βασιλεία των ουρανών. Σεβασμιότητε Άγιε Αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες και αδελφοί, είναι κοινή διαπίστωση ότι οι κατακλυσμιαίες και ραγδαίες αλλαγές και εξελίξεις επηρέασαν αναπόφευτα και τον μοναχισμό. Με τα σύγχρονα μέσα και τη διάνοιξη των δρόμων, οι προσβάσεις και στα πιο δυσπρόσιτα μοναστήρια έγιναν εύκολες και τοπικά τουλάχιστον η έρημος καταργήθηκε. Μπροστά στη νέα αυτή πραγματικότητα δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς ούτε απροσάρμοστοι. Οι άνθρωποι πλέον τρέχουν στα μοναστήρια. Περιμένουν να ακούσουν ένα διαφορετικό λόγο, να δουν ένα άλλο τρόπο ζωής, να γεθούν λίγο τη γλυκύτητα της αγάπης του Θεού, να διακρίνουν στα πρόσωπα των μοναχών την μαρτυρία Ιησού Χριστού, της Ανάστασης, της Βασιλείας του Θεού. Αυτή η εσχατολογική μαρτυρία, όταν ακτινοβολεί, είναι η μεγαλύτερη προσφορά στο σύγχρονο ταλαιπωρημένο άνθρωπο, αλλά και ένα σημαντικό βήμα για μας. Σας ευχαριστώ.
πολύ περιεκτικά, πάρα πολύ συγκεκριμένα, πάρα πολύ κατατοπιστικά ο πατήρ Νεκτάριος, μπορούσαμε να πούμε, επικεντρώνοντας την ομιλία του, επέμενε και μας παρουσίασε 4 πολύ σημαντικά στοιχεία. Το πρώτο, μήπως χάσαμε το μέτρο, σε συνέχεια της προηγουμένης συνεδρίας. Αυτό θα μπορούσε άνετα να συσχετιστεί και να αδεθεί μαζί του. Δεύτερον, έθεσε το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων όσον αφορά τα έσχατα κάτω από το πρίσμα της Ορθόδοξης Εκκλησιολογίας. Τρίτον, μας απίθυνε πολύ προσωπικά ερωτήματα, τα οποία ως μοναχοί όπου διακονούμε οφείλουν να μας συγκλονίζουν στην καθημερινότητα της ζωής μας και μας υπενθύμισε τουλάχιστον τις 3 βασικές υποσχέσεις μας: ακτιμοσύνη, υπακοή, πτωχία και εγκράτεια. Και τέταρτον και τελευταία μας είπε ότι η μαρτυρία και η ζωή μας οφείλει κυρίως να είναι μαρτυρία Αναστάσεως, η οποία είναι η πραγματική εσχατολογική διάσταση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Στη συνέχεια, Πάτερ Νεκτάριε, θα μπορείτε, είμαι βέβαιος ότι θα δεχτείτε πάρα πολλά ερωτήματα, στα οποία θα περιμένουμε να ακούσουμε τις απαντήσεις σας. Τώρα έχει το λόγο ο πατήρ Βαρνάβας, ο οποίος, όπως προαναφέραμε, είναι γνωστός σε όλους μέσα από τα κείμενά του και μέσα από τα βιβλία του και μέσα από την ποιμαντική του διακονία και την ιεροκηρυκτική στη Μητρόπολη, Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Το θέμα το οποίο θα μας αναπτύξει είναι «Τι έβρες εν τη οδό ταύτη, Πάτερ». Περιμένουμε, Πάτερ Βαρνάβα, να σας ακούσουμε. Σεβασμιότητε Άγια Λευκάδος, Πάτερ Θεόφιλε, ευχαριστώ για την άδεια και την ευλογία σας να συμμετάσχω σε αυτή την ωραία σύναξη. Θεοφιλέστατε Άγιοι Αρσινόης, σεβαστοί γέροντες, σεβαστές γερόντισες, Άγιοι πατέρες, αδελφοί και αδελφές, ευχαριστώ, δοξάζω το Θεό για την μεγάλη τιμή και ευλογία να είμαι σήμερα εδώ και να, με την παρότρινση του αγαπητού ηγουμένου πατρός Νικηφόρου, να σας απευθύνω λόγο. Δεν αισθάνομαι φυσικά άνετα μπροστά σε λευκασμένους στην άσκηση και στην σοφία πατέρες να μιλήσω. Ο πατήρ Νικηφόρος μου πρότεινε να ασχοληθώ με ένα θέμα που είχε ασχοληθεί και ο ίδιος μας γέροντάς μας Μελέτιος σε ένα παλιότερο συνέδριο στην Καλαμπάκα, στα Μετέωρα. Το θέμα ήταν «Τι έβρες εν τη οδό ταύτη, Πάτερ». Με βάση λοιπόν, ελπίζω, το πνεύμα του γέροντος, καταθέτω μερικούς λογισμούς. Την ερώτηση αυτή, όπως ενθυμίστε, απίφθινε προς τον Αβά του όρους της Νητρίας ο Άγιος Θεόφιλος Αλεξανδρίας. Η πλήρης ερώτηση ήταν «Τι έβρες εν τη οδό ταύτη πλέον, Πάτερ», δηλαδή «Τι περισσότερο από εμάς τους εν κόσμο ασκουμένους βρήκες σε αυτή την οδό της αναχωρητικής ζωής, Πάτερ». Και ο γέροντας απάντησε ότι το πλέον που βρήκε στην έρημο είναι το «αιτιάστε και μέμφεστε εαυτόν πάντοτε». Βεβαίως αυτό το πλέον δεν είναι αποκλειστικά μονοπόλιο της ερήμου, αφού όπως γνωρίζουμε ο Θεός έστειλε τον καθηγητή της ερήμου, Μέγα Αντώνιο, να κάνει μεταπτυχιακό αυτομεμψίας κοντά σε ένα τσαγκάρι στην Αλεξάνδρεια. Καλλιεργώντας λοιπόν αυτή την εν παντή καιρό αυτομεμψία, το «μέμφεστε εαυτόν πάντοτε», συγχωρήσατε μας να εκθέσουμε κάποιους λογισμούς αυτοκριτικής με την ευχή και την ελπίδα ευρύτερου οικοδομητικού προβληματισμού. Οι αφορμές αυτοκριτικής νομίζουμε ότι δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αν σχετίζονται με το κοινό βιό μας στην Πρέβεζα, με μια σκήτη του Αγίου Όρους ή με ένα μοναστήρι της Κύπρου. Πιστεύουμε ότι όλοι μας ανήκουμε σε μια οικογένεια, στο γένος των μοναχών της μιας Εκκλησίας του Χριστού και κάθε μέρα καλούμεθα από πολλούς και φυσικά και από τη συνείδησή μας να απαντάμε στο απαιτητικό ερώτημα «Τι έβρες εν τη οδό ταύτη πλέον, Πάτερ». Αφορμή πρώτη. Πριν από καιρό, κάποιος Έλληνας θεολόγος άνοιξε συζήτηση με μορμόνους που δρούσαν στην περιοχή του. Εκείνοι του είπαν ότι εντυπωσιάστηκαν μεν γιατί περισσότεροι Έλληνες ξέρουν καλά αγγλικά, αλλά σε θέματα πίστεως και σε γνώση της γραφής είναι εντελώς αστοιχείωτοι. Το μόνο για το οποίο μπορούσαν να μιλήσουν οι χριστιανοί μας ήταν τα θαύματα των Αγίων και οι θαυματουργές εικόνες. Μάλλον έχουμε και εμείς μεγάλο μερίδιο ευθύνης για το ότι ο Ορθόδοξος λαός μας, οι προσκυνητές των μοναστηριών μας, προσπαθούν να απαντήσουν στο προτεστάντικο σύνθημα «Σόλα Σκριπτούρα», μόνο η γραφή, με το δίθεν Ορθόδοξο
σόλα μυράκουλα, μόνο θαύματα. Η Ορθοδοξία δεν είναι αυτό που έγραφαν κάποτε σε μια παλιότερη αφίσα τους οι παλαιομερολογίτες. Δεν είναι μόνο κομποσκήνη, θαύματα, λιβάνι, εικόνες και Άγια Λείψανα. Φυσικά, κανείς δεν αρνείται την περίοπτη θέση και την ποιμαντική αξία των θαυμάτων του Χριστού και των Αγίων του μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Όμως, η Εκκλησία ποτέ δεν είδε τα θαύματα σαν ένα αποτελεσματικό περίστροφο στον κρόταφο για να πιστέψουν οι άπιστοι ή, επιτρέψατε μας, για να πιστεί κάποιος να γίνει μοναχός. Γι' αυτό και ποτέ δεν άφησε η Εκκλησία τα θαύματα να γίνουν βασικό στοιχείο της ποιμαντικής της. Μάλιστα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, απαντώντας την ερώτηση γιατί δεν γίνονται σήμερα θαύματα όπως παλιότερα, σήμερα πριν από 17 αιώνες, εποχή του Χρυσοστόμου, λέει ότι αυτό συμβαίνει ουχή ατιμάζοντας ημάς του Θεού, αλλά και σφόδρα τιμώντος. Δεν είναι, λέει, εγκατάλειψη του Θεού η μείωση των θαυμάτων, αλλά τιμή από το Θεό. Και εξηγεί ότι παλαιότερα γίνονται θαύματα επειδή ανοητότερον οι άνθρωποι διέκυντο, των ειδόλων προσφάτως απειλαγμένοι, και παχυτέρα και αναισθητοτέρα αυτών η διάνοια αιτιήν, και προς τα σωματικά επτόιντο και εκεχήνεσαν. Η βασική αιτία των θαυμάτων, λέει ο Άγιος Ιωάννης, ήταν ότι τότε οι άνθρωποι ήταν ανόητοι, αναίσθητοι, χοντροκέφαλοι και λαχταρούσαν για εντυπωσιακά σόου. Καλή η αναφορά στα θαύματα και στα χαρίσματα των Αγίων Γερόντων, όμως φοβούμεθα ότι ο υπερτονισμός τους και η δυσανάλογη παρουσίασή τους σε σχέση με το σκληρό αγώνα τους και την ευαγγελική βιωτή τους ευνοεί μια νοσηρή φαγούρα για προϋπόθετες εμπειρίες, οράματα και θάματα. Μια φαγούρα που μπορεί να φτάσει και σε αιωσφορικού τύπου απαιτήσεις, αγνώντας το γεγραμμένον «ουκ εκπειράσεις Κύριον των Θεών σου». Ας επιτραπεί να επισημάνουμε ότι στην σύγχρονη υπερπαραγωγή τιού των βιβλίων δεν είδαμε να προβάλλεται αρκούντος η σαφώς υπάρχουσα σχέση των γερόντων με τις Άγιες Γραφές, με τη μελέτη και την εφαρμογή τους. Αντίθετα, απολυτοποιήθηκε και αυτονομήθηκε συνήθως το κριτήριο των εντός ή εκτός εισαγωγικών θαυμάτων ή χαρισμάτων τους και δι' του προαρατικού. Και έτσι η εξαιτίας μας προς τα τιάφτα και χινότες χριστιανοί μας δικαιολογημένα ζητούν επιμόνως να τους συστήσουμε κάποιο γέροντα με προαρατικό ή διορατικό χάρισμα. Και τους γίνεται πολύ δύσπεπτος ο λόγος της κλίμακος «μη ζητώμεν προγνώστας μη δε προβλέπτας, αλλά προπάντων πάντως ταπεινόφρονας και τες εν ημίν νόσης αρμοδίως». Οι πατέρες όχι μόνο δεν διαφήμιζαν τα χαρίσματά τους, αλλά και συχνά από το φόβο της κενοδοξίας ζητούσαν από το Θεό να τους τα πάρει πίσω. Δόξα το Θεό, γίναμε μοναχοί όχι για να κάνουμε θαύματα ή για να ειδούμε οράματα, αλλά επειδή πιστέψαμε στα λόγια του Αββά Ισαάκ του Σύρου, ο αισθηθής των εαυτού αμαρτιών κρήτων εστί του εγείροντος τους νεκρούς εν τη αυτού προσευχή, ο στενάζων μίαν ώραν υπήρ της ψυχής αυτού κρήτων εστί του ωφελούντος όλων των κόσμων εν τη θεωρία αυτού, ο αξιωθής ειδίνε αυτών κρήτων εστί του αξιωθέντος ειδίν τους αγγέλους. Αυτό είναι το πλέον που βρήκαμε εν τη οδό ταύτη. Η Ορθόδοξη ασκητική θεολογία δεν στηρίχθηκε ποτέ στη θαυματολογία και στη χαρισματολογία. Η πατερική νηπτική θεολογία είναι και θα παραμείνει πρωτίστως βιβλική θεολογία. Στην ουσία, όλη η ασκητική γραμματεία δεν είναι παρά υπομνηματισμός και ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Θυμηθείτε εν προκειμένου και το καταπληκτικό έργο «Πανδέκτης των Θεοπνεύστων Θείων Γραφών» του Αγίου Αντιόχου του Εκγαλατίας, μοναχού της Λαύρας του Αγίου Σάββα, το οποίο εξέδωκε αυτοτελές πρώτος ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεος, αφού το πήρε από την πατρολογία του Μην και το διόρθωσε. Ο Άγιος Αντίοχος, αρχές του 7ου αιώνα, κατά την παραγγελία κάποιου ευσταθείου ηγουμένου της Μονής Αταλήνης της Γαλατίας, συνέστειλε την Θείαν Γραφήν, παλαιάντε και καινήν, σε ένα εύχριστο pocket book, ώστε μήτε άχθος γενέστε βαστάγματος, μήτε πάλιν ελιφθύνεται των τινόντων εποφέλιαν και σωτηρίαν ψυχής. Έτσι επέτυχε ένα άθλο σε 130 μικρά κεφάλαια, κατήρτισε κατά θέματα ένα θαυμάσιο ταμείο όλης της ασκητικής δασκαλίας της Αγίας Γραφής και όλα αυτά για να μπορούν οι πατέρες, οι οποίοι λόγω των τότε συχνών εχθρικών επιδρομών μετεκινούνται συνεχώς, να έχουν μαζί τους τα πιο θρεπτικά χωρία της Γραφής σε ένα τομίδιο.
Εξάλλου δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι πατέρες συμβουλεύουν κυρίως τους μοναχούς, όχι μόνο να μελετούν συστηματικά, αλλά και να αποστηθίζουν τις γραφές. Ο πατήρ Πλακίδας τα λέει θαυμάσια στο βιβλίο του «Παχωμιακός Μοναχισμός». Και όταν κάποιοι ζητούσαν από τους πατέρες λόγων ωφελίας, προτιμούσαν να διδάσκουν από τις Άγιες Γραφές και όχι από τις νικηφόρες κατά του εχθρού εμπειρίες της παρελθούσης νυχτός. Παρακάλεσαν κάποτε οι αδελφοί του Μέγα Αντώνιο να τους πει λόγον πώς σωθώσιν και αυτός τους απάντησε «Οικούσατε την Γραφήν, καλώς ημιν έχει, σας φτάνει» τους λέει η Γραφή. Και όταν αυτοί επέμεναν «Και παρασού θέλουμε να ακούσε Πάτερ», ο Αντώνιος αγνόησε επιδεικτικά το αίτημά τους και τους υπενθύμησε πάλι λόγια του Ευαγγελίου. Ίσως να υπάρξει ο αντίλογος με τους δύο κόσους, δύο χαστούκια που έφαγε ο Δοσίθεος, ο μαθητής του Αβά Δωροθέου, όταν πήγε να ρωτήσει το Μέγα Γέροντα για κάποιο χωρίο της Γραφής. Όμως το περιστατικό αυτό δεν αναιρεί τα προηρημένα, αλλά αναφέρεται στον κίνδυνο της καινοδοξίας από την φιλοπερίεργη μελέτη των γραφών. Το ίδιο νόημα έχει και η άρνηση του Αβά Ποιμένος να συζητήσει με κάποιον περί πνευματικών και ουρανίων από τις Γραφείς. Το ότι ο Αβάς Ποιμήν ούτ αχαίως από γραφής ελάλλει, αλλά εάν της αυτού ελάλλει περί παθών ψυχής απεκρίνεται αυτό, αναφέρεται επίσης στην απροθυμία για συζήτηση περί υψηλών καταστάσεων, για τις οποίες οι μένα ακροατές δεν ήταν ακόμα έτοιμοι, ο δε γερόντας δεν ήθελε από ταπείνωση να αποκαλύψει τα δικά του μέτρα. Ιδιαίτερα λοιπόν σήμερα που μοναχοί και μηγάδες βομβαρδιζόμαστε από πολλές και ποικίλες παραχαράξεις του Ευαγγελικού Μηνύματος και της Ευαγγελικής Βιωτής, μάλλον είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίο να απαλλαγούμε από την παχυλήν διάνοια της Μιχαλίδος γενεάς που σημεία επιζητεί και να γίνουμε λίγο ευγενέστεροι όπως ήταν οι κάτοικοι της Βερίας όταν τους επισκέφτηκε ο Απόστολος Παύλος. Το βιβλίο των Πράξεων τους ονομάζει ευγενεστέρους των εν Θεσσαλονίκη, γιατί, διότι εδέξαντο των λόγων του Παύλου με τα πάσης προθυμίας, όχι αβασάνιστα, ούτε ζητώντας του θαύματα, αλλά το καθημέραν ανακρίνοντες τας γραφάς ή έχει ταύτα ούτως. Και ορθόδοξη ανάκριση των γραφών σημαίνει να εμβαθύνουμε στη σωστή σχέση Αγίας Γραφής και Εκκλησίας και στο πώς η Εκκλησία δια των Αγίων Πατέρων ερμηνεύει την Αγία Γραφή. Σίγουρα κάτι τέτοιο απαιτεί κόπο και χρόνο. Απαιτεί υπομονή και επιμονή, όπως λέει ο Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνοφ, μιλώντας προς τους μοναχούς. Απαιτεί και κατανάλωση θεάς ουσίας. Αντίθετα, η θαυματολογία δεν ζητάει κόπο, είναι κάτι πιο αναπαυτικό. Ακόμα και ο γνωστός Ουμπέρτο Έκο το επισημαίνει ότι σίγουρα είναι πολύ πιο βολικό να μιλάς στον άλλον για την κεραυνοβόλο δράση ενός θαύματος, παρά να υδρώνεις μελετώντας συστηματικά τη βίβλο και ψάχνοντας για τα βιβλικά θεμέλια της αλήθειας της Εκκλησίας. Ερχόμαστε και σε μια δεύτερη αφορμή αυτομεμψίας. Συγγνώμη, Πάτερ Νεκτάρια, θα μπούμε λίγο και στα δικά σου χωράφια. Προλίγων ετών κάποιος Ελβετός άρτη μεταστραφή στην Ορθοδοξία. Να τον αναφέρουμε, πρόκειται για τον νυν λαμπρό κληρικό της Μητροπόλειας Ελβετίας και δόκιμο συγγραφέα πολλών βιβλίων για τη θεολογία των εικόνων τον πατέρα Μιχαήλ Κενό. Επεσκέφθη για πρώτη φορά μοναστήρι στην Ελλάδα. Θέλησε να προσφέρει ως δώρο λίγο ευρωπαϊκό τσάι. Έτσι του είπαν εκεί από το Έσεξ. Λέει, τι να πάω δώρο, πήγαινε τους λίγο τσάι. Ο αρχοντάρης το πήρε λίγο επιφυλακτικά και μετά από λίγο το επέστρεψε αρκετά ταραγμένος, λέγοντας «Λυπάμαι, ο γέροντάς μας δεν μπορεί να δεχθεί το δώρο σας, γιατί είναι σφραγισμένο με το χάραγμα του Αντιχρίστου». Δυστυχώς, αυτός είναι ο κεντρικός άξονας της σημερινής ακατάσχετης εσχατολογικής φλιαρίας. Όχι ο νικηφόρος ερχομός του Χριστού, ο Κύριος Εγγύς, που είπε ο Πατήρ Νεκτάριος, αλλά ο Γκραν Γκινιόλ ερχομός του Αντιχρίστου. Έτσι καταντήσαμε να ταυτίσουμε την Ορθόδοξη εσχατολογία με την Αντιχριστολογία. Επιτρέψατε μας να ρωτήσουμε, μέχρι πότε θα έχουμε αγωνία να μην χάσουμε κανένα επεισόδιο από την αμερικάνικη χολιγουντιανή ερμηνεία του βιβλίου της Αποκάλυψης? Μέχρι πότε ο Θεός να την κάνει ορθόδοξη εσχατολογία μας θα τρέφεται από τα σκουπίδια του αμερικανοπροτεστάντικου φονταμεταλισμού? Τελικά πιστεύει κανείς μας ειλικρινά ότι αυτή η ακατάσχετη αντιχριστολογία αφυπνίζει προσωτηρίαν ή σε μερικούς μεν φέρνει ύπνον πάση σατανικής φαντασίας πεπληρωμένων, ενώ στους πιο πολλούς προκαλεί επίοικος υπήν θυμηδίαν?
Μελετώντας προσεκτικότερα τα κείμενα των μεγάλων πατέρων, διαπιστώνουμε ότι τελείως διαφορετικός είναι ο τρόπος με τον οποίο εκείνοι εσχατολογούσαν. Ένα μικρό παράδειγμα αποτελεί η όντως αφυπνιστική ερμηνεία που δίνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Συναίτης στην εσχατολογική προφητεία του Χριστού «Έρχεται νίξ ότε ουδείς δύναται εργάζεστε». Λέει ο Άγιος Γρηγόριος «Νίξ ερχομένη εστίν η παντελής ανενεργησία του μέλλοντος σκότους» ή καθέτερων τρόπων, για να έλθουμε πιο κοντά, «Νίξ ερχομένη εστίν ο Αντίχριστος, νίξ και σκότος και ον και καλούμενος» ή πάλι για να έλθουμε ακόμα πιο κοντά, «Νίξ ερχομένη εστίν η καθεκάστην αμέλεια των εντολών του Θεού». Με άλλα λόγια, ο Άγιος Γρηγόριος, κάνοντας ένα συγκλονιστικό zoom από τα έσχατα στο σήμερα, μας συμβουλεύει. Αφήστε το πώς θα είναι η ανενεργησία του μέλλοντος σκότους, αφήστε το πότε θα έλθει και ποιος θα είναι ο Αντίχριστος και φροντίστε να διορθώσετε την καθεκάστην αμέλεια των εντολών του Θεού. Η εσχατολογία δεν είναι μια θεωρητική αναφορά σε κάποια θολά μακρινά μελούμενα, αλλά έχει άμεση σχέση με το εδώ και τώρα. Επομένως, το πλέον που βρήκα εν τη οδό ταύτη δεν είναι η φιλοπερίεργος και η ιονή μεντιουμιστική μελέτη του πολυπλάνκτου βιβλίου της Αποκαλύψεως ως καζαμία, την οποία αποκάλυψη ουδής, όπως είπε ο πατήρ Νεκτάριος, των μεγάλων πατέρων συστηματικά ερμήνευσε. Το πλέον που βρήκα εν τη οδό ταύτη είναι η βεβαιότητα ότι αν σήμερα αμελήσω τον κανόνα μου, αυτό θα έχει εσχατολογικές προεκτάσεις και συνέπειες, πρώτα για μένα, έπειτα για την αδελφότητα στην οποία ανήκω και τέλος για όλη την Εκκλησία η οποία με ανέχεται ως μέλος της. Επιλείψει με διηγούμενον ο χρόνος και για την προσφάτως, όπως ανέφερε πάλι ο πατήρ Νεκτάριος, κορυφωθήσα μανία αναζητήσεως δήθεν προφητιών συγχρόνων ή παλαιοτέων γερόντων. Πρόκειται για μια μυρολατρική μανία που δεν είναι άσχετη με την αγωνία για την ανέρεση της συλλογικής και προσωπικής ενοχής. Αφού το προφήτεψε ο γέροντας ότι θα γίνει και αφού έπρεπε να πληρωθεί το ρηθένδιο του προφήτου, τότε δεν έχω κάποια ιδιαίτερη ευθύνη για το συλλογικό κατάντημα. Έτσι γίνεται πολύ δύσπεπτη για τους χριστιανούς μας η υπόμνηση ότι η ουσιαστική προσφορά στην Εκκλησία του Αγίου Κοσμάτου Αιτουλού ή του Μακαριστού Γέροντος Παϊσίου δεν είναι οι εντός ή εκτός εισαγωγικών προφητείες τους, αλλά οι θεόσοφες διδαχές τους για το πώς νικάμε τα πάθη μας. Τρίτη μορφή αυτομεψίας. Κάποιος προσκυνητής, ζητώντας πρόσφατα να φιλοξενηθεί στο μοναστήρι μας, ρώτησε με κάποια σκοπτική διάθεση «Πόσων αστέρων είναι ο ξενώνας της μονής σας?» Και κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας του σχολίασε αρκετά αρνητικά το ακριβούτσικο μοντέλο ενός από τα αυτοκίνητα της μονής. Ο γνωστός ιστορικός Τόινμπι, στο βιβλίο του «Σπουδή της Ιστορίας», κάνει μια ενδιαφέρουσα διαπίστωση. «Το θαυμαστό αλλά και τερατώδες οικοδόμημα της σύγχρονης τεχνολογίας εξακολουθεί να είναι καταφανώς ένα υποπροϊόν του δυτικού μοναχισμού. Θεμέλιό του είναι η πίστη στο καθήκον και στην αξιοπρέπεια του σωματικού μόχθου. Λαμποράρε εστ οράρε, η εργασία είναι προσευχή». Και πάνω σε αυτό το θεμέλιο κτίστηκε υπό των μοναχών, λέει ο Τόινμπι, ένας νέος πύργος της Βαβέλ, από όπου γεννήθηκε ο σύγχρονος καταναλωτικός καπιταλισμός. Ίσως ο Τόινμπι να τα παραλέει, αλλά ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Και η φωτιά αυτή δεν καίει μόνο στη Δύση, έχει από πολύ παλιά ανάψει και κατά καιρούς έχει λαμπαδιάσει και στην καθημάς Ανατολή. Είναι αυτή η φωτιά που έστειλε τον αρτινό και βατοπεδινό Άγιο Μάξιμο τον Γρεκό να περάσει συνολικά 25 ολόκληρα χρόνια φυλακισμένος στα μπουντρούμια όχι των ιδωλολατρών ούτε των αθέων Μπολσεβίκων, αλλά στα μπουντρούμια των μοναχών των μοναστηριών της Ρωσίας. Η μελέτη της δίκης του Αγίου Μαξίμου αποκαλύπτει ότι η βασική αιτία της καταδίκης του ήταν ο έλεγχος του και η αντίδρασή του κατά της σκανδαλωδώς ανέτου φιλοκτήμονος και πολυκτήμονος βιωτής των Ρώσων μοναχών. Το πλέον που βρήκαν εν τη οδό ταύτη οι Άγιοι Πατέρες μας είναι η απλότητα της πτωχίας,
η προτεραιότητα του έργου της Μαρίας έναντι του έργου της Μάρθας, η προτεραιότητα του οράρε έναντι του λαμποράρε, της προσευχής έναντι της εργασίας και η αποφυγή της παράχρησης και κατάχρησης των υλικών αγαθών. Δεν είπαμε να αφήνουμε το ράσο μας έξω από το κελί μας τρεις μέρες και να μην το παίρνει κανένας, όπως συμβούλευε ο Αββάς Παμβώ, αλλά όχι και να φτάνουμε στο άλλο άκρο. Ποιο άκρο? Τα κρίτωνα ή μάλλον τα χείρωνα σιγή τιμάστου. Τέταρτη και τελευταία αφορμή αυτομεμψίας. Όλοι οι προαναφερθέντες θησαυροί που βρήκαμε εν τη οδότα αυτή, δηλαδή η θεμελίωση της ζωής μας στην ορθόδοξη ανάκριση των γραφών, δεύτερον, η υγιής μελέτη των εσχάτων και τρίτον, η απλότης και η λιτότης του βίου, σαφώς πρέπει να αποτελούν καρπούς ενός μείζωνος θησαυρού που είναι η υπακοή σε έμπειρο ποιμένα και διδάσκαλο της μοναχικής ζωής. Δεν θα επεκταθούμε στο τεράστιο και ανεξάντλητο θέμα της υπακοής, θα μας επιτρέψετε όμως τελειώνοντας να θίξουμε ίσως άκομψα, να συγχωρείτε, ένα λεπτό θέμα που έχει σχέση με τις προϋποθέσεις της ποιμαντικής. Δεν αρνούμεθα ότι αληθής ποιμήν και διδάσκαλος κατά την κλίμακα είναι ο νοεράν δέλτον γνώσεως Θεού κομισάμενος και των λοιπόν βίβλων ανενδεείς γενόμενος. Όμως, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης δεν θα είχε γράψει με τόσο απαράμιλο και σαφή τρόπο την κλίμακα αν δεν είχε, όπως λέει ο βίος του, καλήν πείραν εγκυκλίου σοφίας και δεν είχε ασχοληθεί και με το της φιλοσοφίας φρίαγμα. Ο Τσαγκάρης της Αλεξάνδρειας, κοντά στον οποίο έκανε εκείνο το μεταπτυχιακό ο Μέγας Αντώνιος, δεν ανηγορεύθη αυτόχρημα έμπειρος ποιμήν και διδάσκαλος της μοναχικής ζωής και γενικότερα της Εκκλησίας. Η προσφορά του περιορίζεται στο ότι βοήθησε απλώς τον όντως Μέγα Αντώνιο στη βαθύτερη καλλιέργεια μιας επιμέρους πρακτικής αρετής. Και ο Αντώνιος ήταν και είναι όντως Μέγας και την οικουμένη εστήριξε ευχές του. Όμως, χωρίς την πλούσια παιδεία του πνευματικού του τέκνου του Μεγάλου Θανασίου, δεν θα αντεκρούεται τόσο αποτελεσματικά η πλάνη του Αρίου και δεν θα είχαμε τον περίφημο περί ενανθρωπίσεως λόγο του, ένα λόγο για τον οποίο ο πρώην αγνωστικιστής και μετέπειτα μέγιστος απολογητής της χριστιανικής πίστης στον 20ο αιώνα, ο C.S. Lewis, είπε, όταν διάβασα στο πρωτότυπο διάβασε ο Lewis το λόγο του Αγίου Θανασίου, αυτό το λόγο του Αγίου Θανασίου κατάλαβα πως διάβαζα ένα αριστούργημα. Όλος ο λόγος είναι μια εικόνα του δέντρου της ζωής, ένα χυμώδες και χρυσό βιβλίο. Συνηθίζουμε βασάνιστα να επαναλαμβάνουμε ότι το κήρυγμα της πρώτης Εκκλησίας το ξεκίνησαν αγράμματοι ψαράδες. Όμως, οι Άγιοι Απόστολοι δεν ήταν και τόσο αγράμματοι όσο τους παρουσιάζουμε. Έπαιζαν στα δάχτυλα τον νόμο και τους προφήτες, πράγμα σήμερα σπάνιο ακόμα και για πανεπιστημιακό διδάσκαλο, και εφήτησαν συστηματικά τρία ολόκληρα χρόνια κοντά στην πηγή της σοφίας και της γνώσης του Χριστού. Δεν αρνούμεθα ότι όλα τα γεροντικά και τα συναξάρια βρίθουν από περιστατικά με αγραμμάτους Αγίους Γέροντες. Το πιο χαρακτηριστικό είναι ίσως εκείνο με τον Άγιο Αρσένιο, που συνομιλώντας με ένα τέτοιο γέροντα έλεγε την μεν ρωμαϊκήν και ελληνικήν επίσταμε παίδευση, αλλά το αλφάβητον του αγρίκου τούτου ούπου με μάθηκα. Αλλά αυτό το αλφάβητο, και όχι μόνο, το ήξερε καλά και ο Άγιος Γέροντας Σιλουανός ο Αθωνίτης, ο οποίος ήταν και φυσικά παραμένει Μέγας. Όμως, ήταν απαραίτητη και η ευρύτατη παιδεία του Γέροντος Σοφρονίου για να μπορέσει η εναγείο πνεύματι εμπειρία του Σιλουανού να ακτινοβολήσει παγκοσμίως και να γίνει η αιτία της μεταστροφής πολλών στην Ορθοδοξία. Οι Άγιοι Γέροντες Δανιήλ Κατουνακιώτης, Γαβριήλ Διονυσιάτης και πλήστοι άλλοι ομότροποι αλλά και εγκρατέστατοι της θύραθεν και της πατερικής σοφίας γεροντάδες αποτελούν φωτεινούς και ασφαλέστατους δείκτες πορείας για να μην ξεφεύγουμε ούτε δεξιά ούτε αριστερά στην ποιμαντική της καλογερικής μας ζωής και για να αποκτάμε καλύτερη επίγνωση της θέσης μας μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Για να συνειδητοποιούμε δηλαδή ότι δεν είμαστε όλοι για όλα, να το πούμε πιο απλοϊκά. Σήμερα, σεβαστοί πατέρες και αδελφοί, είναι γνωστό
ότι το μορφωτικό επίπεδο παγκοσμίως έχει ανέλθει κατακόρυφα και τα 99 εκτός της μάνδρας πρόβατα σήμερα προφανώς και με δική μας υπετιότητα έχει ανατραπεί η αναλογία που είπε ο Χριστός 99 μέσα και ένα έξω. Σήμερα είναι το ένα μέσα και τα 99 είναι έξω. Σήμερα λοιπόν συχνά αυτά τα 99 πρόβατα μας απευθύνουν επίσης την ερώτηση «Τι έβρεσεν τη οδό ταύτη Πάτερ» και αυτά τα πρόβατα έχουν στομάχια πολύ απαιτητικά και ιδιότροπα. Ο πρώην άθεος υπαρξιστής Αλμπέρ Καμί, αφού ξεκίνησε από το μηδενισμό, κάποια στιγμή περνώντας από τον Ντοστογεύσκη, άρχισε να τρέφει σεβασμό για τους μοναχούς. Λάτρευε βιβλία σχετικά με τη μοναχική αφιέρωση, όπως τον διάλογο των Καρμελιτισσών του Μπερνανός και το Ρέκβιεμ για μια καλόγρια του Φόκνερ. Με αυτή την ειλικρινή του αναζήτηση, ο Καμί απέκτησε και την οξιοπία να ειδεί και κάτι παραπάνω. Έτσι, όταν έπεσε στα χέρια του το βιβλίο «Η μυστική θεολογία της Ανατολικής Εκκλησίας του Λόσκη», γοητεύτηκε και είπε «Τώρα πια μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά για το Θεό». Μετά από αυτά, δεν θα μας φανεί ιδιαίτερα οξύς. Ο μακαριστός πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, όταν ισχυρίζεται ότι αποτελεί θανάσιμη αμαρτία, τον ισχυριζόμαστε μάλιστα σήμερα, ότι μπορούν να διδάσκουν και να ποιμένουν απλανώς εν τη Εκκλησία απαίδευτοι άνθρωποι, ο Φλωρόφσκι θα γίνει δικαιολογημένα πολύ οξύς εν προκειμένου. Γράφει χαρακτηριστικά. Δυστυχώς η Ορθοδοξία κατάντησε να είναι η ομολογία των απλών ανθρώπων και των χωρικών. Αυτή όμως είναι η πιο επικίνδυνη μορφή σκοταδισμού που μετατρέπει την Ορθοδοξία σε κάποιο είδος ηθικολογικού φολκλόρου. Και καταλήγει το ίδιο οξύς ο Φλωρόφσκι. Η θεολογία του ταπεινού χωρικού σήμερα είναι ένας μύθος. Ήταν μια διαμαρτυρία και μια άμυνα εναντίον μιας άψυχης πολυγνωσίας. Όμως, μόνο η δημιουργική θεολογική σκέψη θα μπορέσει να υπερνικήσει αυτές τις αντίξουες περιστάσεις όταν αφενός το λογικό βρει το κέντρο του μέσα στην καρδιά και εφετέρου η καρδιά οριμάσει με τη βοήθεια της λογικής σκέψης. Μόνο τότε θα γίνει μια αρχή για την κατανόηση της αλήθειας. Ο Φλωρόφσκι σίγουρα δεν είναι ένας τυχαίος θεολόγος, πολύ περισσότερο δεν είναι τυχαίος μελετητής και ζηλωτής του Ορθόδοξου Μοναχισμού. Γι' αυτό θεωρούμε ότι τα λόγια του έχουν βαρύτητα. Με ανεχθήκατε και σας ευχαριστώ γι' αυτό να εκθέσω κάποιους λογισμούς αυτοκριτικής με αφορμή την ερώτηση του Αγίου Θεοφίλου Αλεξανδρίας προς τον Αββά του Όρος της Νητρίας «Τι έβρεσεν τη οδό ταύτη πλέον, Πάτερ? Αν τυχόν το ύφος μου και ο τρόπος εκφοράς των λογισμών μου ανέδωσε ακουσίως όχι ευωδίαν αυτομεμψίας αλλά δυσοδίαν ετερομεμψίας, ζητώ ειλικρινά να με συγχωρέσετε». Ο λόγος του πατρός Βαρνάβα και η εισήγησή του πιστεύω ότι ανάπαυσε όλους μας, διότι το χαρακτηριστικό γνώρισμα το οποίο σκιαγράφησε, το οποίο ήταν το πλέον εν τη οδό, οφείλουμε να το βιώνουμε και να το ζούμε όλοι μας, μέσα από την εκούσια πτωχία μας, από την εκούσια υπακοή μας. Και εκείνος ο οποίος κυρίως θα έμεινε αναπαυμένος από την όλη εισήγηση, τον είδα ότι σε όλη την εισήγηση έλαμπε το πρόσωπό του, ήταν ο πατήρ Ιωάννης Κεδαρέσης, ο οποίος πιστεύω ότι απόλυτα βρήκε και την απάντηση στην προτέρα του ερώτηση, αν ήταν εδώ κάποιος βουδιστής, τι θα συμπέρνε από όλο αυτό το συνέδριο. Και πιστεύω ότι θα είναι και ο κατεξοχήν ο οποίος θα υποβάλει ερωτήματα, πάτερ Βαρνάβα, ή θα κάνει τοποθετήσεις. Είχε πει ο Μακαριστός ότι το ιδεατό στην Εκκλησία είναι να μην αγκαλιάζει εθνότητες,
και να καλλιεργεί αυτές τις εθνότητες και να μιλούμε για μία ποιμένα, είτε αυτοί είναι Έλληνες, είτε είναι Βούλγαροι, είτε είναι Ρώσοι ή κάποιες άλλες εθνότητες. Όμως η Εκκλησία κάνει πάντοτε μια κένωση, ένα άδειασμα, μίλησε για την κένωση της Εκκλησίας του Μητροπολίτης Κοζάνης και επειδή δεν ήταν ποτέ μονοφυσίτικη η σκέψη της Εκκλησίας, δηλαδή να μιλάει μόνο και να ενδιαφέρεται μόνο για ένα κομμάτι του ανθρώπου, που είναι το πνευματικό του κομμάτι, αλλά πάντοτε αγκάλιαζε και το δεύτερο κομμάτι του ανθρώπου, που είναι η σωματική του υπόσταση, η φύτρα του, από πού προήλθε. Γι' αυτό κενώνεται η Εκκλησία και μπαίνει μέσα στην αγωνία του δεύτερου αυτού κομματιού της υπάρξεως του ανθρώπου, που είναι η σωματική του υπόσταση, που είναι η πατρίδα του, που είναι το γένος του. Και εκεί προσπαθεί να βοηθήσει τον άνθρωπο με τους τρόπους που η Εκκλησία γνωρίζει να βοηθά. Φυσικά επαναλαμβάνω σε αυτή την βοήθεια, σε αυτή την κένωση πολλές φορές τα εσκαμμένα και τα όρια υπερπηδήθησαν. Και έτσι έχουμε αυτό το φαινόμενο του εθνοφιλετισμού. Να φέρω πάλι υπόψη σας και τον λόγο του Κυρίου βλέποντας την Ιερουσαλήμ που δάκρυσε και είπε Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, αποκτήνουσα τους προφήτας και όλο αυτό και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους. Και ο Κύριος δάκρυσε για την δική του προσωπική πατρίδα και πόνεσε για την κατάντια αυτή τη Ιερουσαλήμ, η οποία αντί να υποδέχεται τους προφήτες και τους απεσταλμένους, τους λιθοφορούσε. Θέλω να πω δηλαδή ότι μία αυστηρή και θα έλεγα λίγο θεωρητική άποψη περί μιας τοποθετήσεως της Εκκλησίας έναντι της εθνικής υποστάσεως του ανθρώπου ίσως μας οδηγεί σε έναν άκρητο μονοφυσιτισμό, ο οποίος τελικά δεν βοηθάει, αλλά μάλλον χαλάει τον ορισμό των ανθρώπων. Επαναλαμβάνω ότι δέχομαι την άποψή σας, την ασπάζομαι και λέω ότι πράγματι αυτό είναι το δέον, το ιδεατό. Όμως όταν έχουμε ανθρώπους που είναι μέσα στα πόδια μας, που έχουν τις αγωνίες τους, που μιλούν για την πατρίδα, που βλέπουν και ανησυχούν για αυτή την πατρίδα. Σίγουρα η Εκκλησία δεν θα πρέπει να λέει μόνο να δείχνει τον ουρανό, την ουράνια πατρίδα, αλλά πρέπει να δίνει σαφέστατες απαντήσεις και για την επίγεια πατρίδα. Εγώ ήθελα να τονίσω αυτό το πρόβλημα που υπάρχει. Δεν μιλάω για την αγάπη για την πατρίδα, προς Θεού. Και επειδή υπηρέτησα κι εγώ στρατιώτη στη Βόρεια Ελλάδα και ξέρω πόσο είναι έντονο το εθνικό φρόνημα εκεί και οι κίνδυνοι και όλα αυτά, και είναι επόμενο να το έχετε πιο έντονο εσείς, μια που είστε σε παραμεθέρω περιοχή. Δεν μιλάω για αυτό, εγώ μιλάω για τον κίνδυνο ότι η Εκκλησία είναι μόνο για τους Έλληνες, είναι μόνο για τους Ρώσους. Να έχουμε αυτό το πρόβλημα των 8 επισκόπων στο Παρίσι, δεν ξέρω πώς είναι, που είναι εκκλησιολογικά παράδεκτο. Δεν ξέρω αν διαφωνεί κανείς αυτό. Και ότι κάτι πρέπει. Και αυτό λέω ότι δεν μας ενοχλεί. Και μας ενοχλεί, ξέρω εγώ, αν ο Πατριάρχης είπε, ξέρω εγώ, ένα και παραπάνω με τους καθολικούς. Άλλο θέμα, δεν θέλω να το δείξω, αλλά έχουμε ένα ορατό πρόβλημα. Τορπίλει στα θεμέλια της Εκκλησίας. Και δεν ασχολείται κανείς με αυτό. Εμένα με απασχολεί. Και πώς μπορώ να βλέπω έναν άνθρωπο πέρα από τα σύνορά μου εχθρό, τη στιγμή που είναι Ορθόδοξος. Είναι ένα πρόβλημα. Βεβαίως, όταν έχουμε κίνδυνο εθνικό, δεν θα καθίσουμε στα σταυρωμένα χέρια και η Εκκλησία το απέδειξε. Αλλά και από την άλλη, όλα τα κηρύγματά μας είναι γύρω από αυτό το θέμα. Δηλαδή ότι ο Χριστός ήρθε μόνο για να απελευθερώσει τους Έλληνες του 21, το λέω έτσι σχηματικά και συμβολικά, δεν νομίζω ότι στέκει θεολογικά. Κατά τα άλλα, δεν διαφωνούμε βεβαίως. Δεν είμαστε μόνο φυσίτες. Αν επιτρέπετε, Πάτρε Νεκτάρη, συνεχίσω τη σκέψη σας, απλώς αναφέροντας ένα περιστατικό που μας έλεγε ο Μακαριστός Γερόντας, ο οποίος είχε γίνει μοναχός στη Μονή Βελανιδιάς έξω από την Καλαμάτα. Στην ίδια μονή είχε γίνει μοναχός ο Παπαφλέσσας. Μας έλεγε λοιπόν ότι όταν ήταν εκεί μοναχός, κάποιοι σύλλογοι της Καλαμάτας θέλησαν να φτιάξουν μια πρωτομή του Παπαφλέσσα μέσα στο μοναστήρι. Και ξεσηκώθηκε όλο το μοναστήρι. Οι οποίοι σύλλογοι με την ευλογία του Δεσπότη, βέβαια, είπαν να γίνει αυτό, ξεσηκώθηκαν και είπαν: Μην τολμήσετε και βάλετε προθεμή του Παπαφλέσσα μέσα στο μοναστήρι. Και όταν του είπαν: Γιατί, λέει, διαβάστε τη λέει ο Μακρυγιάννης για τον Παπαφλέσσα και θα καταλάβετε γιατί σας το λέμε. Ο Παπαφλέσσας έπαψε να είναι μοναχός της μονής μας, στη στιγμή που έκανε αυτά που έκανε. Λοιπόν, νομίζω ότι το πρώτο είναι αυτό, να είμαστε μοναχοί, ιερείς, χριστιανοί.
και μετά να κοιτάμε σωστά, να προασπίσουμε το χώμα που μας άφησε ο Θεός να πατάμε και να ζούμε. Συμφωνώ, Πάτερ Ιουστίνη, ότι ίσως να ήταν λίγο οξύς η γλώσσα μου στο θέμα της αντιμετώπισης των αντιχριστολογούντων. Όμως, επειδή έχουμε πονέσει πολύ από ανθρώπους οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, και όλοι το ξέρετε, δεν είναι μυστικό, από αυτή τη θλιαρία, και έχουν δημιουργηθεί τεράστια προβλήματα, όλοι το ξέρετε. Γι' αυτό νομίζω ότι φυσικά χρειάζεται με αγάπη να απαντάμε και να μιλάμε, σεβόμενοι την ελευθερία, αλλά ελευθερία δεν μπορεί να πω ότι ξέρεις, έχει δίκιο, γιατί παράδειγμα έρχεται ένας πολιτικός μηχανικός και λέει: με καλέσανε στο τάδε μοναστήρι να φτιάξω μια αποθήκη, γιατί έρχεται ο αντίχριστος και να βάλουν μέσα στάρι. Και ο άνθρωπος αυτός έχασε την πίστη του. Έπαψε να πιστεύει στην Εκκλησία. Όταν άκουσε αυτές τις αρλούμπες, είπε ότι εδώ δεν είναι σοβαρή κατάσταση. Δεν μπορούμε λοιπόν αυτά να τα αντιμετωπίζουμε έτσι. Είναι πράγματα τα οποία, πώς να το πούμε, κινδυνεύουν οι ψυχές τις οποίες μας εμπιστεύτηκε ο Χριστός. Είναι πλάνη. Είναι κατάσταση πολύ επικίνδυνη. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται με αγάπη, σωστά, ήρεμα, αλλά ξεκάθαρα να λέμε ότι αυτό δεν είναι εκκλησιαστική διδασκαλία και παράδοση. Στους τελευταίους χρόνους έχουν εμφανιστεί πολλοί προφήτες και προφήτηδες, και ιδιαίτερα στα μοναστήρια, γιατί ο κόσμος τρομοκρατείται με τα έσχατα από τη Δευτέρα Παρουσία και τον Αντίχριστο, και βρίσκουν καταφύγιο εκεί, το οποίο την κατάσταση αυτή την εκμεταλλευόμαστε εμείς. Και εκμεταλλευόμαστε την πίστη των αφενών. Και αλίμονο στα μοναστήρια, που θα πάρουν τη φήμη ότι εκεί είναι κάποια προφήτηδα και κάποιος προφήτης γίνεται συρροή και καταλαβαίνεται μετά την εκμετάλλευση. Ο σκοπός δεν είναι ο μοναχός να λέει για τον Αντίχριστο, αλλά να λέει για τον Χριστό με τη ζωή του και την παρουσία του. Για τον Χριστό. Να μην τρομοκρατούμε τον κόσμο, αλλά να δείχνουμε τα έσχατα με τη ζωή μας, με τη μετανιά μας. Πώς είμαστε έτοιμοι, θα έρθουν τα έσχατα. Θα έρθει ο Χριστός. Αλλά πρέπει να ζούμε με το πνεύμα της Αποκάλυψης που τελειώνει. Έρχου Κύριε Ιησού. Είμαστε έτοιμοι να τον υποδεχτούμε με τη μετάνοια, με τη ζωή μας, με τη διόρθωση που πρέπει να τη διαβάσουν οι άνθρωποι που έρχονται προσκυνητές στην Εκκλησία. Να μην δείτε τα έσχατα σαν τρόμο και φόβο, αλλά σαν μια ελπίδα αναστάσεως. Λοιπόν, πιστεύω ότι έχουμε φτάσει στο τέλος. Εξαντλήθηκαν και τα θέματα και οι ερωτήσεις και προς τους πατέρες. Ευχηθείτε, Σεβασμιώτε Άγιοι Αρχιερείς, να είναι πλούσια η καρποφορία του παρόντος συνεδρίου, και όλοι στο τέλος να θυμόμαστε την κουβέντα ενός μεγάλου Αγίου Γέροντος Αιμνής, το οποίος έλεγε ότι αν ξαναγεννιόμουν, πάλι καλόγερος θα γεννόμουν. Εύχεστε.